Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνης Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράσεις Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα του συγκεκριμένου βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να αποδείξει στους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το 12ο κατά σειρά εργαστήριο Κουφιλάδε, το οποίο ήταν επίσης επιλογής από τα διαθέσιμα στο E-Class. Εγώ διάλεξα να επιλύσω τον Inspector, το οποίο φυσικά έχει σαν σκοπό την ανίχνευση φαλμάτων μνήμης με τη χρήση του εργαλείου της Intel, Intel Inspector XE 2013. Και σε αυτή την άσκηση θα γίνει καθοδήγηση στη χρήση του εργαλείου για την έβρεση και διόρθωση λαθών που οφείλονται στη μνήμη και σε thread. Το συγκεκριμένο εργαστηριακό φυλάδιο έχει 4 ερωτήσεις και 2 ασκήσεις. Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Intel Inspector, θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε το περιβάλλον, δηλαδή να τεθούν κάποιες μεταβλητές, να τροποποιηθεί η διαδρομή αναζήτησης των εκτελέσιμων εφαρμογών για να προσθεθεί η τοποθεσία του Inspector. Επίσης και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο δεν θα το δουλέψουμε στο machine που έχουμε δημιουργήσει, αλλά στο μηχάνημα πλειάδες. Σε οπότε συνδέμαστε πρώτα στο ζωοφόρα και από εκεί δίνουμε SSH πλειάδες. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε το παράθυρο τερματικού, συνδέομαστε στους πλειάδες και πρέπει να δώσουμε τις εξής εντολές. Source, τη διαδρομή, inspector 6-var.sh. Πάμε να τα βρούμε λοιπόν. Σίγουρα ξεκινάμε από το OPT Intel. Μετά θα μπούμε στο inspector 13. Και βλέπουμε ότι όντως είναι το inspector-var.sh. Οπότε δίνουμε source OPT Intel Inspector G13 inspector-var.sh. Πολύ ωραία, οπότε έχουμε αρχικοποιήσει τις μεταβλητές περιβάλλοντος που χρειαζόμαστε. Ακόμα θέτουμε τη μεταβλητή περιβάλλοντος Editor ή Visual στον αναμένο συστημένο γράφο, π.χ. Nano VI Edit, και τις εκτελούμε ως εξής. Λέμε export editor ίσον με visual. Αν κάνουμε echo editor, τι μας δίνει? Visual. Οπότε το έχουμε κάνει σωστά. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή με inspector-lin-guy. Να πούμε λοιπόν ότι για να ανοίξουμε το γραφικό περιβάλλον αυτού του εργαλείου θα πρέπει από τις ασκήσεις MTL που είχαν γίνει να ξέρουμε να ανοίξουμε γραφική διεπαφή. Τι κάνουμε δηλαδή τώρα? Πρακτικά όλα αυτά που κάναμε δεν μας χρειάζονται. Θα πρέπει να κάνουμε ένα exit και να ανοίξουμε το MOBA Extern. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το MOBA, το οποίο είναι ακριβώς τερματικό, απλά είναι για γραφική διεπαφή. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα του πούμε SSH, limpsy, εκτέστη, αυτά είναι για εμένα. Ωραία. Πολύ ωραία. Και τώρα θα δώσουμε SSH, limpsy, πλειάδες. Θα ανοίξουμε το extern, που είναι για τη γραφική διεπαφή. Να το και το extern. Πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουμε τις ίδιες εντολές που δώσαμε και πριν, δηλαδή το source, για να αρχικοποιήσουμε και εδώ τις μεταβλητές περιβάλλοντος. OPT Intel Inspector 13. Βλέπουμε ότι έγινε με επιτυχία. Θα κάνουμε και το export editor ίσον visual echo editor, όντως και αυτό γίνεται με επιτυχία, και θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά θα μας χρειαστεί και ένα δεύτερο τερματικό, οπότε καλό είναι να έχουμε ανοιχτό ένα δεύτερο. Ανοίγουμε λοιπόν και το δεύτερο. Πολύ ωραία.
Ξεκινάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή, θα πρέπει να, πάρουμε κάποια αρχεία και να τα επικολλήσουμε. Λοιπόν, μας λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε το αρχείο tation.inspire.tgz σε ένα φάκελο της επιλογής μας. Λοιπόν, όπως κάναμε και πριν, θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο. Φάση για να δούμε αυτός ο φάκελος Intel τι έχει μέσα. Α, το ISM. Οκ. 12. Και από εδώ πέρα θα πάρουμε αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το αρχείο. Όχι. Είμαστε εδώ. Για να μου πούν τα samples. Α, είναι με μικρό. Samples. Ωραία. Και είναι εδώ μέσα το αρχείο. Εντάξει. Οπότε θα κάνουμε copy opt intel inspector και 13 samples and C++ και το αρχείο συγγνώμη που θέλουμε που είναι το tation inspchem.tgz στο φάκελο 12. Ωραία, μπαίνουμε στο φάκελο 12. Κάνουμε untar αυτό το αρχείο. Ωραία. Διαγράφουμε αυτό. Για να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Μπαίνουμε στο καινούργιο λοιπόν αυτό το κατάλογο που δημιουργήθηκε και εκτελούμε την εντολή καθαρισμού και μεταγλώτσης ή αλλιώς make clean make. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και εδώ μέσα. Λοιπόν, cd 12 πολύ ωραία και εκτελούμε το εκτελέσιμο tation.findandfix memory errors. Το εκτελούμε. Παίρνουμε κάποια αποτελέσματα και είμαστε εντάξει. Τώρα όμως θα πρέπει να ανοίξουμε την εφαρμογή. Και πώς θα την ανοίξουμε? Πρέπει να πάμε στο OPT Intel Inspector και 2013 και από εκεί να την ανοίξουμε. Είναι το INS. Να θυμηθώ σε λεπτάκι ποιο είναι. Είναι το INS και Παύλα Guy. Πού είναι αυτό, ένα λεπτάκι να το βρούμε. Όπως είναι εδώ μέσα. Α, ναι. Να το. Insp και Pavla Guy. Περιμένουμε, γιατί η γραφική διαπαφή είναι λίγο αργή. Βλέπουμε ότι πάει να ανοίξει το εργαλείο. Ωραία, το οποίο άνοιξε. Να το μικρύνουμε λιγάκι. Ωραία. Και ξεκινάμε τώρα. Εφόσον άνοιξε, το πρώτο παραδοτό α1 είναι να δώσουμε screenshot ότι εμφανίστηκε αυτό το παράθυρο.
Το compile δάμε το έγινε με επιτυχία, οπότε πάμε στον inspector και δημιουργούμε ένα νέο project. File, new, project. Δίνουμε ένα όνομα στο project, ας το πούμε lab 12. Πατάμε create project. Στο παράθυρο λοιπόν αυτό που θα εμφανιστεί θα πρέπει να κάνουμε μια, να φροντίσουμε εδώ στο πλαίσιο application να υπάρχει εφαρμογή που θέλουμε. Μπαίνουμε εδώ στο 12. Θέλουμε να υπάρχει εφαρμογή Touch and Find a Fix Memory Errors. Ωραία. Και στο Working Directory θέλουμε να είναι ο κατάλογος εργασίας μας. Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε Browse. Κάνουμε Open. Βλέπουμε ότι όντως είναι αυτό που θέλουμε. Πατάμε OK. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε δώσει σωστά όλα τα στοιχεία και το α2 παραδοτήριο να δώσουμε screenshot του προηγούμενου παραθύρου που εγώ έκλεισα μόλις πάτησα OK. Πάμε λοιπόν τώρα για να εμφανίσουμε το παράθυρο της ανάλυσης. Τι κάνουμε? File, New, File, New, ανάλυση. Περιμένουμε να ανοίξει. Απλά θα είμαστε λίγο υπομονετικοί γιατί τα εργαλεία μέσω της γραφικής διαπαφής είναι λίγο αργά, θέλουν την ώρα τους. Συγγνώμη. Λοιπόν, βεβαιωνόμαστε ότι αριστερά έχουμε επιλέξει το Memory Error Analysis, εδώ πέρα, και το Detect Memory Problems, δηλαδή αυτό εδώ. Πατάμε Start, εφόσον βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα έχουμε κάνει, και θα ξεκινήσει να γίνεται η ανάλυση. Ωραία. Θα περιμένουμε λιγάκι. Μετά λοιπόν από 1-2-3 λεπτάκια παίρνουμε αυτό το παράθυρο στο οποίο αναφέρονται τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Και σαν α3 λοιπόν παραδοτέ να δώσουμε screenshot που δείχνει τα προβλήματα που βρέθηκαν. Πρέπει να υπάρχει γραμμή mismatched allocation deallocation. Βλέπουμε ότι είναι η πρώτη γραμμή. Αν μπορέσουμε και το ανοίξουμε θα δούμε ότι όντως είναι αυτή. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν δεξί κλικ στην καρτέλα του πηγαίου ή στην καρτέλα του disassembly και μετά explain problem, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Μάλλον, συγγνώμη, κάνουμε διπλό κλικ σε αυτή τη γραμμή. Προσπέρασα ένα βήμα. Περιμένουμε λοιπόν και πάλι λίγο. Είμαστε εδώ. Τώρα, εάν κάνουμε δεξί κλικ στην καρτέλα του πηγαίου ή στην καρτέλα του disassembly και μετά explain problem, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη γραμμή που είναι το λάθος, ανοίγει ο editor που μπορείτε να κάνετε αλλαγές. Κάνουμε διπλό κλικ. Ανοίγει όντως το VI. Μάλλον, για να δούμε τι έγινε.
Γιατί τώρα μας το βάζει αυτό? Οχο. Μάλιστα. Μάλλον δεν ορίσαμε σωστά την προηγούμενη μεταβλητή. Για να δούμε. Το κάνουμε τώρα για να το ορίσουμε στο άλλο παράθυρο, εδώ πέρα. Για να δούμε αν έχει μείνει και μπορέσουμε και το ανοίξουμε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μας το κάνω αυτή τη στιγμή γιατί δεν αρχικοποίησαμε εξ αρχή σωστά τη μεταβλητή περιβάλλοντος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι άμα κάνουμε διπλό κλικ θα μας ανοίξει το VI μέσω του τερματικού του εξτέρου. Και θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις αλλαγές. Πρακτικά τι βλέπουμε? Βλέπουμε εδώ κάτω ότι μας λέει σε σχόλιο delete drawing και λέει use delete instead of free. Οπότε τι θα κάνουμε? Αντί για free θα γράψουμε delete και σε παρενθέσεις την μεταβλητή drawing. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε αποθήκευση στο τερματικό που κάναμε προηγουμένως compile, βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε στον κατάλογο που θέλουμε, κάνουμε make clean make, πηγαίνουμε ξανά στον Intel εδώ, στον inspector, κάνουμε file new memory analysis, detect memory problems, ελέγχουμε αν το πρόβλημα έχει διορθωθεί, που θα έχει διορθωθεί, δεν θα μας βάζει δηλαδή αυτό το σφάλμα, και δίνουμε το screenshot, το α4 παραδοτέο, που δείχνει το παράθυρο με τα εντοπισμένα προβλήματα και ότι το διορθώσαμε. Και λέει επαναληπτικά μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα επιλέγοντας μια άλλη γραμμή στο βήμα 21. Και στη συνέχεια είναι και η ανάλυση σφαλμάτων threads, ο δεύτερος οδηγός, ο οποίος γίνεται ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Απλά θα χρησιμοποιήσετε όχι το find and fix memory errors αρχείο, αλλά το find and fix, πώς λέγεται, find and fix threading errors. Αλλά η διαδικασία είναι η ίδια. Εμείς απλά εδώ κάναμε λίγο αυτό το λάθος και είχαμε το πρόβλημα. Βέβαια, για να δούμε μήπως αν κλείσουμε τον inspector και τον ξανανοίξουμε, μήπως μπορέσουμε και τα φτιάξουμε. Για να δούμε. Υπάρχει και η προηγούμενη. Τώρα είμαστε εντάξει, για να δούμε πως αν τον ανοίξουμε τώρα μήπως και μπορέσουμε και το διορθώσουμε. Inspector, μακάρι να έχει μείνει το προηγούμενο project που είχαμε κάνει.
Έχει μείνει. Θα περιμένουμε λίγο. Συνεχίζουμε λοιπόν, αφού περιμέναμε μας άνοιξε πάλι η ανάλυση, κάνουμε διπλό κλικ στο σφάλμα που θέλουμε, στο Mismatch Allocation Memory. Περιμένουμε, μας ανοίγει λοιπόν εδώ, για να δούμε αν τώρα θα μας αφήσει να μας ανοίξει το VI. Όντως, τώρα μας το ανοίγει που το κάναμε σωστά, οπότε τώρα θα καταφέρουμε να τα δούμε και πώς γίνεται. Λοιπόν, πρακτικά τι κάνουμε. Αντί για free, γράφουμε delete. Το κάνουμε save. Ερχόμαστε εδώ πέρα πίσω. Μπαίνουμε στον κατάλογο. Ωραία, δίνουμε make clean. Ξαναδίνουμε make. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε πάλι στον Inspector. Και τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο File, New, Memory Analysis, Detect Memory Problems. Για να δούμε αν όντως το προηγούμενο σφάλμα έχει εξαλειφθεί. Φυσικά με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να λύσετε όλα τα προβλήματα που σας βγάζει ο Inspector. Και τώρα περιμένουμε λοιπόν. Μετά από κάποια ώρα λοιπόν μας ανοίγει το παράθυρο και για να δούμε αν όντως το πρόβλημα που είχαμε έχει διορθεί. Όντως έχει διορθωθεί, έχει φύγει το memory mismatch allocation deallocation. Τα υπόλοιπα εδώ πέρα ήταν λάθη που υπήρχαν και πριν, τα οποία μπορούμε να διορθώσουμε με παρόμοιο τρόπο που διορθώσαμε και τα προηγούμενα. Και παραδοτέω λοιπόν α4, όπως είπαμε και πριν, είναι να βγάλουμε screenshot ότι το πρόβλημα που θέλαμε έχει επιληθεί. Έτσι λοιπόν με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να διορθώσουμε και το αρχείο με τα threads, το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνουμε γιατί γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε επιτυχία και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Ένα έτσι σχετικά αρκετά εύκολο εργαστηριακό φυλάδιο και σύντομο. Απλά μια μικρή προσοχή θα ήθελε στις μεταβλητές περιβάλλοντος, δηλαδή να κάναμε export το visualization με editor για να γινόταν μετά echo visual, να βάζετε το editor και μετά να πήγαινε στο VI. Να βάζαμε σωστά το working space directory. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο με επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.